Καλησπέρα σας. Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 σήμερα Τετάρτη 11 του Σεπτέμβρη, παρέα μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Χρύσανθος Τσαλτίδης στο ένα μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο. Μαζί σας εδώ στα μέσα της εβδομάδας, πλησιάζοντας ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε όλα αγωνιστικά και εμείς μέσα στις επόμενες 2 ώρες για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ βέβαια, γιατί και εκεί έχουμε ειδήσεις και τις διαβάζετε από νωρίς το πρωί στο All About Aris. Ευχάριστες και φυσικά περιμένουμε να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα story Daniel Mancini, Χρήστο Κιώση, ο οποίος τιμάει την παραλία της Περέας αυτή τη στιγμή μαζί με τη σύντροφό του και το σκυλί του. Ένα ρε φίλε, εντάξει, πέρα είπαμε ένας τουριστικός προορισμός και τη στηρίζουμε σαν σκυλιά του πολέμου. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Αν έρθει κάποια στιγμή ο κύριος Χρύσανθος θα μας πει και αν δίνουμε εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός, μήπως είναι η Μαριλίστα Πέριξ Χριστογιώση, μήπως είναι στη γραμματεία, δεν είναι, λοιπόν, ωραία. Και ο Χρύσανθος δεν είναι και εδώ που θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Θα έρθει, εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε και μου τον μπάσκετ. Αυστραλία-Τσεχία. Στον τελευταίο προημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο της Κίνας. Και μάλιστα νωρίτερα είχαμε και την έκπληξη βόμβα με τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών από την Γαλλία. Μάτς το οποίο, Χρήστο Γιώση, ξέρεις που έγινε. Το είπα Γαλλία. Στην Ντονγκουάν, φίλε. Ντονγκουάν, βεβαίως. Εκεί όπου εδρεύουν οι Κινέζοι συνεργάτες του Θόδωρου Καρυπίδη, έτσι. Εκεί έγινε το είπα Γαλλία. Στην Ντονγκουάν. 67-57 Αυστραλία-Τσεχία. Σχεδόν στα μισά της τελευταίας περίοδου του αγώνα. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς εκεί ενδεχομένως, αν είχε κάνει η Ελλάδα το καθήκον της κόντρα στους Τσέχους. Αλλά γύρισαμε σπιτάκια μας και θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του τουρνουά από τους καναπέδες μας. Για ακόμα μία μέρα μας ρωτάτε και γενικότερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από εσάς και από εμάς φυσικά για το θέμα του προπονητή, μετά και από τις χθεσινές εξελίξεις που είχαμε όσον αφορά κυρίως την περίπτωση του Γκούτι, για την οποία αν είχατε ενημερωθεί και χθες μέσα από την εκπομπή και από το All About Aris ότι δεν θα προχωρήσει λόγω των υψηλών απαιτήσεων που έχει ο Ισπανός τεχνικός, με τον Άρη να προχωράει στις εναλλακτικές του, στις υπόλοιπες επιλογές που βρίσκονται στη λίστα του Άγγελου Χαριστέα. Με μια περίπτωση Γερμανού προπονητή, όπως επίσης αποκάλυψε χθες η εκπομπή, να είναι αυτή που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, και αυτή βασικά που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τους κιτρινόμαυρους. Με τον Χαριστέα να είναι στη Θεσσαλονίκη, να τα λέει χθες το βράδυ με τον Καρυπίδη. Συζητήσανε κιόλας, τους έπιασε έτσι λίγο το μάτι μας και στο περιθώριο της επίσκεψης του ποδοσφαιρικού τμήματος στην ΔΕΘ, όπου πραγματικά έγινε ο κακός χαμός για μία ώρα γύρω από το περίπτερο του Άρη, επικρατούσε το αδιαχώρητο και ήταν πάρα πολύ, ήταν λίγο κουραστικό να σας πω την αλήθεια, για εμάς που ήμασταν εκεί πέρα και δουλεύουμε, είναι η αλήθεια, αλλά ήταν πολύ όμορφο σαν εικόνα να βλέπεις τόσο πολύ κόσμο να μην πέφτει καρφίτσα στο περίπτερο της ΠΑΕ, μικρούς και μεγάλους να κυνηγάνε από πίσω τους ποδοσφαιριστές της ομάδας που βρέθηκαν χθες στο περίπτερο της ΠΑΕ, προκειμένου να πάρουν ένα αυτόγραφο, να βγουν μια φωτογραφία. Κουράστηκαν πιστεύω λίγο και οι παίχτες, okay, αλλά το χάρηκαν και είναι ένα πολύ καλό δείγμα το χθεσινό του πόσο πουλάει ο Άρης ακόμα και όταν δεν έχει πραγματοποιήσει ένα καλό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Με ένα βαθμό σε 2 παιχνίδια και με μια ήττα μάλιστα, μετά από μια ήττα μάλιστα στον Βόλο από τον Νουπουσού. Ο κόσμος είναι ζεστός, ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, το απέδειξε χθες στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και περιμένουμε να το αποδείξει φυσικά και στο ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι για το οποίο η ομάδα προετοιμάζεται από την περασμένη Δευτέρα. Από αύριο θα αρχίσει να μπαίνει στην τελική ευθεία και η προετοιμασία των κιτρινόμαυρων για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι, με τον Τόλι Τερζή
να βλέπει από σήμερα ακόμα δύο παίχτες να τίθενται στη διάθεσή του, Μίχαη Κόρκουτ και Φαμπιάν Έμαν, οι οποίοι επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες και ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών. Αυτός που απομένει είναι ο Λίντζεϊ Ρόουζ, ο οποίος μέχρι το βράδυ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο εκτός από πρώτου θα είναι και στην πρωινή προπόνηση. Απλά το θέμα με το Γάλλο είναι επειδή έχει πολλά ταξίδια τις τελευταίες μέρες με τον Μαυρίκιο και έχοντας και 2,90 λεπτά στις πλάτες του. Η κατάσταση στην οποία θα γυρίσει, εντάξει, δύσκολα πιστεύω ότι δεν θα υπολογίζεται ως βασικός στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά για να μπορέσουμε να το πούμε αυτό 100%, καλό θα είναι να δούμε και αύριο που θα επιστρέψει στις προπονήσεις και θα το τσεκάρουν και άνθρωποι του Άρη, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο 27χρονος στόπερ των κιτρινόμαυρων. Όσον αφορά το θέμα του προπονητή, νομίζω ότι σας έχουμε δώσει από χθες την εικόνα και τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αποκλείεται ακόμα και σήμερα να προκύψουν εξελίξεις. Ή αν όχι σήμερα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο λέμε και λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Τόλης ο Τερζής θα είναι αυτός ο οποίος θα καθοδηγήσει τον Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Απλά αν ο Άρης καταφέρει μέσα στα επόμενα 24 ώρα και κλείσει προπονητή, τότε αυτός θα είναι την Κυριακή στο γήπεδο και θα παρακολουθήσει από τις κερκίδες, από τις σουίτες, την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι ψηλό κάπως ρευστά τα πράγματα. Είναι δεδομένες βέβαια οι επιλογές που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Οι υπόλοιπες επιλογές που βρίσκονται στην ατζέντα του Άγγελου Χαριστέα. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία του Διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος του Άρη με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και ανάλογα με τις και ανάλογα με το αποτέλεσμα των επαφών που γίνονται ήδη το τελευταίο 24ωρο με τους υπόλοιπους υποψήφιους για τον πάγκο του Άρη, θα πάρθουν και αποφάσεις των ανθρώπων της ομάδας. Θα πούμε πολλά περισσότερα και στην συνέχεια της εκπομπής για προπονητή, για αγωνιστικά, για οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα, για τα δύο μπαν που λύθηκαν, που σβήστηκαν βασικά, για να χρησιμοποιήσω πιο σωστή λέξη, από τα δύο μπαν της ΚΑΕ Άρης που σβήστηκαν από τη FIBA, θα μιλήσουμε και για αυτά. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Μαζί μας μην ξεχνάτε ότι στην πρώτη ώρα είναι ο Γιαννόπουλος. Όσοι έχετε φορτηγό και μείνετε στο δρόμο, αδελφέ, μια φορά χτύπα ξύλο, σηκώνετε τηλέφωνο, καλείτε στο 2310-751-933 και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και σας βάζει μπρος 24 ώρες το 24ωρο. Δεν πάνανε πρωί, δεν πάνανε μετά τα μεσάνυχτα. Ο Γιαννόπουλος είναι εκεί για εσάς με ένα απλό τηλεφωνάκι στο 2310-751-933. Break και επιστρέφουμε σε λίγο. Δύο εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός δίνει η σημερινή εκπομπή. Γράφετε FM. Γιατί θα πάμε και στο κήπεδο, αφού δεν έχουμε προπονητή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Ναι. Προκειμένου να μπείτε συγκλήρωση, την οποία θα πραγματοποιήσουμε λίγο πριν τις 7 για τα δύο εισιτηριάκια που θα δώσουμε για το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής 9.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχουμε μαζί μας και τον Χρύσανθο. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σου, Χρύσανθε. Να ευχηθούμε, επειδή είδα τώρα και τη φωτογραφία. Ποια φωτογραφία? Να του ζήσει του Σταύρου. Α, βέβαια. Τα είπα το πρωί εγώ. Ο γιος. Γερό να είναι. Τώρα την είσαι φωτογραφία. Τώρα ανέβασα στο Instagram. Είδα και την ανάρτηση που έκανε το πρωί. Μάλιστα. Από γνωστή ιδιωτική κλινική Θεσσαλονίκη. Εκεί γέννησα και εγώ. Εκεί γεν... Και τα τέσσερα. Και τα τέσσερα. Στο τέλος δηλαδή του λένε γεια σου, Χρύσανθα. Το χαιρετάνε έτσι. Εννοείται. Λοιπόν. Να του ζήσει. Καλό τυχόν να είναι. Να το δουν όπως θέλουν. Αυτά τα γνωστά δεν είναι κλασικά, είναι πραγματικά. Όταν μιλάμε πες μας τώρα, γιατί σήμερα έχεις βάλει τη φωτογραφία σου αυτή στο Instagram, στο Facebook? Γιατί ξεκίνησα να το σχολείο, ρε φίλε, και υπάρχει μια φωτογραφία. Τα σχόλια από κάτω, βέβαια, έχεις δει από ποιους έχουν γίνει τα σχόλια, έτσι. Ναι, τι. Βλέπεις από ποιους, ποιοι έχουν σχολιάσει από κάτω. Ναι, είδα. Βλέπεις εδώ. Είδα. Ναι, είδα. Είδα. Ναι. Ήθελα να σου σημειώσω. Ναι. Βλέπεις και τα σχόλια. Και πες μας τώρα, γιατί είχες κλειστό το γιακά? Και μάλλον κατεβασμένο το γιακά και τα δύο κουμπιά αυτή κλειστά. Αυτή η φωτογραφία είναι πρώτη μέρα στο σχολείο, όταν άνοιγαν τα σχολεία, το Σεπτέμβριο του 1998, τρίτη δημοτικού ήμουνα τότε.
στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Περέας. Περέα, Περέα. Πάνω από τα, είναι ακριβώς απέναντι από τα κημητήρια της Περέας στο συγκεκριμένο. Πήρατε και καινούργια αθλητικά, βλέπω. Την προηγούμενη μέρα. Πλήρωνε. Τα καλά είχαν τα κυλιοφόρου, πλήρωνε. Ο κορκόδηλος λίγο μεγάλος είναι όμως. Είναι όχι, γνήσιο ήταν. Ναι, κανονικό. Ναι. Και γιατί έχεις τα χέρια στη μέσα μας, δίρεις. Και θυμίζετε, χρήσατε τα πριν 21 χρόνια, δεν θυμάμαι καν. Ναι. Ωραία φωτογραφία, σε πάω. Ωραίο παιδάκι. Ωραίο παιδάκι. Μπράβο. Τραγικό μαλλί. Τότε δεν είχα λόγους αυτά. Μετά άρχισα να αντιλαμβάνομαι και είχα λόγους αυτά. Με ντύνανε όπως κάνανε, με κουρεύανε όπως να είναι και με κυκλοφορούσαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα σχολεία. Καλή αρχή και στα τρία από τα τέσσερα παιδιά του Χρήστα που ξεκίνησαν και αυτά σήμερα τα σχολεία. Ευχαριστούμε. Ο Χριστάκος πρώτη. Δευτέρα. Δευτέρα. Έλα, Χριστάκο. Δευτέρα. Πότε μεγάλωσε ο Χρήστος. Εδώ η Στέλλα έχει πάει γυμνάσιο, ρε φίλε. Πρώτη. Γυμνάσιο. Πρώτη Δευτέρα. Έχουμε προβλήματα. Πρώτη γυμνασίου. Μεγαλώνουν τα παιδιά. Έτσι, φωτιά σε σουβλατζίδικο στο κέντρο της πόλης. Πάλι. Τι γίνεται, φωτιά τα βάζουν. Αρπάξαν λίγο τα σουβλάκια παραπάνω. Κομνηνών Μερμού, ποιο είναι αυτό. Ποιο σουβλατζίδικο είναι Κομνηνών Μερμού, ρε φίλε. Σουβλατζίδικο, σίγουρα έχω φάει. Βυζό έχει αυτό που πάω συνήθως. Σίγουρα έχω φάει, μάγκες πέρα. Κομνηνών Μερμού, ρε φίλε, αφού είναι δίπλα εδώ. Ναι. Γιατί έχει φάει από τα σουβλατζίδικα που έχουμε εδώ γύρω. Τα καλά. Τα καλά. Κομνηνών Μερμού έχω φάει. Ποιο είναι εκεί. Επειδή δεν σα βλέπω ζεστού, επαναλαμβάνω. Δύο εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός δίνει εκπομπή. Δύο. Ναι. Ζωή να έχουν. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Αφού δεν έχει πάρει προπονητή. Το ότι... Τι Άρης Παναθηναϊκός και τέτοια. Ναι. Δεν έχει κλείσει ο Άρης προπονητή, σα αποθαρρύνει από το να πάτε στο γήπεδο. Η ομάδα έχει προπονητή αυτή τη στιγμή και με αυτό θα πάει την Κυριακή. Ναι, έτσι κι αλλιώ με αυτό θα πήγαινε. Έτσι κι αλλιώ με αυτό θα πήγαινε. Εντάξει, κοίταξε. Η άποψή μου είναι. Θε έλεγε μπορεί να πάει με τον καινούριο. Ναι, όχι στον πάγκο. Πού? Στην εξέδρα. Κοίταξε, η δική μου η ενημέρωση ήταν αυτή. Ότι ο Χαριστέας με τον Καρυπίδη θα μιλήσουν για να κλείσουν. Ναι. Τελικά δεν νομίζω ότι μίλησαν ιδιαίτερα. Γιατί αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καρυπίδης είναι ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε απόλυτα στο παιχνίδι της Κυριακής, δική του απόφαση, δική του ομάδα. Ναι. Και αφού περάσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και μετά, θα αποφασίσουμε έτσι. Και για τον προπονητή. Έτσι. Εγώ πάντα αυτά, ξέρεις, τα βλέπω λίγο διπλά. Βλέπω το θετικό και το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι δεν θέλουν να πάνε σε μια κίνηση ότι αυτός έμεινε μετά τον Κούτη, αυτόν πάρε. Ότι θέλουν να τον ψάξουν λίγο καλύτερα. Και πολύ καλά κάνουν. Δεν ξέρω αν κάνουν καλά ή όχι. Απ' την άλλη, δεν συμμερίζομαι όσους θεωρούν ότι μέσα σε 10 μέρες ή 15 πρέπει να πάρει τον προπονητή σώνει και καλά. Και ότι κάτι θα αλλάξει. Γιατί επί της ουσίας δεν αλλάξει τίποτα. Από την άλλη, υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Ποια είναι η άλλη παράμετρος? Ότι πάντα οι ποδοσφαιριστές, όταν ξέρουν ότι στην κερκίδα είναι ο νέος προπονητής, παίζουν καλύτερα. Έχουν κίνητρο. Έχουν ένα κίνητρο παραπάνω. Οι διαβεβαιώσεις εντός της ομάδας είναι ότι θα τους δούμε πολύ καλύτερους. Γιατί ισχυρίζονται αρκετοί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με όλα όσα έγιναν, χάλασε το κλίμα μεταξύ προπονητή, τεχνικού διευθυντή, ποδοσφαιριστών και οι ποδοσφαιριστές τώρα είναι απελευθερωμένοι. Φυσικά πάντα αυτά λέγονται όταν φεύγει ο προπονητής. Σας προσπαθώ να σας δώσω όλες τις εκφάνσεις και όλες τις παραμέτρους. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή όχι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Θα το δω την Κυριακή και θα σας πω αν ήταν θετικό ή αρνητικό. Αν ο Τόλης ο Τερζής έκανε καλύτερη δουλειά από ό,τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα πριν τον Βόλο ο Σάββας Παντελίδης. Αν έπρεπε να έρθει ο προπονητής, άρα να έχουν κίνητρο. Ξέρω σίγουρα ότι αν η ομάδα δεν κερδίσει την Κυριακή, θα την ακούσει ο Καρυπίδης που δεν έφερε προπονητή νωρίτερα. Δεν φέρατε προπονητή και η ομάδα έχασε. Όταν λοιπόν το ξέρει αυτό ο Καρυπίδης και δεν τον φέρνει νωρίτερα, εγώ πάντα προσπαθώ να κοιτάξω πίσω από τις λέξεις. Ναι. Ότι εκτός από την δεδομένη λύση Γερμανού προπονητή που έχει συμφωνήσει με τον Άγγελο Χαριστέα στα ουσιώδη, όχι να υπογράψει, έτσι, ο Καρυπίδης περιμένει κάτι ακόμα. Και επειδή το περιμένει αυτό το κάτι ακόμα, είπε
αυτό ότι θα συγκεντρωθούμε στον Παναθηναϊκό κτλ. Γιατί άμα συγκεντρωθεί στον Παναθηναϊκό η ομάδα, ο Κουέστα και ο Ματίγια και ο Βέλεθ με τον Μαντσίνη θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις με τον νέο προπονητή και θα έχουν μυαλό για αυτό. Άρα λέω ότι περιμένει κάτι ακόμα. Και μπορεί να το βρει μέχρι την Κυριακή. Όχι απλά... να το βρει. Περιμένει κάτι συγκεκριμένο. Ναι, και σου... αυτό εννοώ. Τώρα, το ότι είσαι 10 μέρες μετά την φυγή Παντελίδη χωρίς προπονητή είναι ένα θέμα. Σε άλλους πάει καλά αυτό, σε άλλους όχι. Στην ΑΕΚ, ας πούμε, βγήκε. Για μένα δεν είναι θέμα. Επί της ουσίας του πράγματος, αυτό που θα σου μπορούσε να σου προσφέρει ο νέος προπονητής ήταν ηρεμία στην εξέδρα, στον κόσμο γενικότερα, στα social media κτλ. Και αυτό το κίνητρο, το έξτρα κίνητρο στον ποδοσφαιριστή. Η προετοιμασία έτσι κι αλλιώς με τον Τόλι τον Τερζή θα γινόταν. Ο Τερζή θα κάθονταν στον πάγκο, ναι. Επί της ουσίας δηλαδή, και πρόσεξε. Και ο προπονητής ο καινούριος να κάθονταν. Θα έπαιρνε μια ομάδα που θα δουλεύει με τον Τερζή. Ο Τερζή θα καθοδηγούσε. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να το καταλάβει λίγο ο κόσμος το τι λέω. Και δεν μπορεί και η διοίκηση να πάρει ένα προπονητή με κριτήριο το τι μπορεί να υποθεί στα social media, γιατί ανέφερε στα social media. Εντάξει. Όχι, φίλε, το πόσο γρήγορα εννοεί να τον πάρει. Παρόλα αυτά. Ναι, πόσο γρήγορα θα τον πάρει. Παρόλα αυτά. Η ανησυχία του κόσμου είναι δικαιολογημένη. Γιατί έχουν περάσει 10 μέρες. Δεν περάσει 2. Και οι 10 μας λένε θα γίνουν 15. Ενώ μέχρι πρώτη μας λέγανε ότι με τον Παναθηναϊκό θα είναι ο νέος προπονητής. Και συνήθως όταν φεύγει ένας προπονητής, είναι ιδανικό το σενάριο να φεύγει σε περίοδο διακοπής. Γιατί ο νέος προπονητής θα έρθει, θα το πούμε welcome to Greece, go to Boutouba Stadium και παίξε. Διπλό. Μακάρι. Μακάρι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όμως. Εγώ ευελπιστώ η επιλογή αυτή να είναι η καλύτερη δυνατή και την Κυριακή να ρίξει ένα δίμπαλο ο Τόλης ο Τερζής στον κύριο Δόνη και να αποθεώνουμε όλοι τον Τερζή και να βγει ο Καρυπίδης και να πει με τον Τερζή συνεχίζω. Πάμε. Καλό. Καλό. Υπάρχει και άλλο ακόμα πιο extreme σενάριο. Ποιο είναι αυτό? Κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Διώχνεις τον Δόνη και τον φέρνεις. Και Δόνης έρχεται εδώ. Ναι. Πολύ καλό. Το έγραψα πέρσι. Λοιπόν. Πολύ καλό. Ναι, μπράβο. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Καλά, ναι. Όχι να τον κερδίσεις, το να έρθει. Μετά. Ποιος κάνει χασάρι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ωραία. Δεν αλλάζει κάτι σχέση με αυτό που είπα χθες. Όντως, ο Γερμανός είναι stand-by. Όντως, υπάρχει συμφωνία. Όντως, μπαίνει στα αεροπλάνα να τον καλέσεις και έρχεται αύριο. Εδώ κρατήστε και το εξής. Επειδή πολλές φορές μας λέτε, είπατε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και είπατε αυτό χθες και είπατε το κοινό και η παράμετρος αυτή. Και παιδιά, ο Καρυπίδης είναι τέτοιος άνθρωπος που χθες είπε αυτό που είπε και σήμερα μπορεί να πάρει το Χαριστέα για να του πει: πες τον Γερμανό να έρθει. Πες τον Ισπανό να έρθει, γιατί υπάρχει ένας Ισπανός. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας του, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, αυτός αποφασίζει. Χθες πάντως. Δεν μπήκε στη διαδικασία της κουβέντας για να έρθει ο προπονητής. Είπε, περίμενε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτός έχει το μαχαίρι, αυτός έχει το καρπούζι. Αυτός αποφασίζει. Εμείς κρίνουμε με βάση τα γεγονότα. Και η απόφαση του αυτή τη στιγμή είναι να πάει με τον Τερζή, με τον Παναθηναϊκό και μετά να ασχοληθεί με το θέμα του προπονητή. Τώρα, έχει στο μυαλό του κάποιον άλλον, όπως λέω. Έχει στο μυαλό του ότι μπορεί ο Τερζής να είναι αυτός ο οποίος θα καθοδηγεί στην ομάδα. Έχει στο μυαλό του όντως ότι πρέπει να περάσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι μια απόφαση πολύ crucial για την ομάδα, πολύ σημαντική για την ομάδα. Σ' άρεσε το crucial, ε? Λοιπόν, το crucial πάρα πολλές φορές, φίλε, ως λέξη, είναι από τις λίγες λέξεις ξένες, βέβαια έχει νομίζω η ελληνική ρίζα, που αποτυπώνει παραπλεύρος πολλές έννοιες. Καθοριστικό. Crucial μου αρέσει πιο πολύ. Και δεν θέλει να την πάρει τώρα, γιατί μην ξεχνάτε, παράλληλα με τον Άρη κάνει και άλλα πραγματάκια ο Καρυπίδης. Και αυτά τα άλλα πραγματάκια, όσο κι αν μπορεί να μας εκνευρίζουν, να μας νοιάζουν, είναι πολύ σημαντικότερα αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητά του από τον Άρη. Οι Κινέζοι, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Τους έχει εδώ. Κάθε μέρα εδώ πέρα. Τους έχει κάθε μέρα εδώ και από σήμερα τους έχει στην Αθήνα. Όσο και αν αυτό ακούγεται κάπως στον Αριανό, αυτή είναι η αλήθεια.
Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν θέλετε να λέμε, σαν κάποιους άλλους, πώς λένε ότι ο Ιβάν που ασχολείται δύο φορές τον χρόνο με τον ΠΑΟΚ και λένε ότι όλη μέρα ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να το λέμε. Μπορεί να το λέμε και αυτό. Εγώ προτιμώ να σας πω την πραγματικότητα. Αυτή είναι η ουσία σήμερα και, αυτό είναι και το διαφορετικό σε σχέση με το χθες που εγώ θεωρώ ότι θεωρούσα μάλλον χθες ότι θα πάρει την απόφαση, αυτό έδινε το ρεπορτάζ, να πάει είτε στο Γερμανό είτε στον Ισπανό. Η απόφαση του είναι αυτή που σας περιγράφω λίγο πριν. Σας θυμίζω ότι πέρσι, Τετάρτη στις 3, είχε διώξει τον Παντελίδη και στις 5 άλλαξε γνώμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οφείλουμε να αφοσιωθούμε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εμείς, από τη στιγμή που δεν κάνει την κίνηση για τον προπονητή. Τι λέμε εμείς, δεν ήρθε ο προπονητής σήμερα. Αλλά εγώ πάντα έτσι έχω μάθει με τον Καρυπίδη, κρατάω και μια πισινή, μπορεί σας λέω αύριο να πάρει το χαριστέ και να του πει φέρ τον. Τον Γερμαναρά ή τον Ισπανό ή το οτιδήποτε άλλο. Συγγνώμη, η Γαλλία έχανε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το γύρισε μετά. Και το γύρισε. Και σε αυτό το κλίμα ήταν και τα λεγόμενα του Άγγελου Χαριστέβρου στην ομάδα σήμερα. Α, δώσε λίγο το ρεπορτάζ αυτό, το γράψαμε. Το έχει μπει στο... Μπράβο, για πες λίγο. Και τους είπε συγκεντρωθείτε στο παιχνίδι και μην ακούτε το οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται για το θέμα του προπονητή. Αυτό να είναι το πρώτο σας μέλημα. Για να έρθει και η νίκη κόντρα στο Παναθηναϊκό. Γιατί και οι παίχτες, εντάξει, okay, διαβάζουνε, μιλάνε, ακούνε και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει αυτό το θέμα με τον αντικαταστάτη του Παντελίδη. Και σίγουρα και αυτοί περιμένουν να δουν ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Παντελίδη. Αλλά για να τους βοηθήσει και αυτούς πνευματικά και να βοηθήσει και στο να συγκεντρωθούν σε όσα τους προσπαθεί να τους περάσει ο Τόλης ο Τερζής όλες αυτές τις ημέρες, έκανε αυτή την ομιλία ο Χαριστέας, τόνισε το συγκεκριμένο πράγμα, ότι πρέπει να αφοσιωθούν όλοι στο μάτι της Κυριακής και μετά θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Ο 779 λέει, όχι, λέει, εμείς αποφασίζουμε και κρίνουμε στον Άρη. Ο Καρυπίδης πληρώνει, μας έφαγε όλους το θέμα προπονητή, λες και δεν υπάρχουν αρμόδιοι και τα εισιτήρια με πάω δεν πολύ φεύγουνε, λέει 779. Πολύ φεύγουνε, έχει κάποια πληροφορία έξτρα από την μπουτίκ. Σου είπε ότι βρεθήκαμε σήμερα, για άλλη δουλειά βέβαια. Φεύγουνε. Όχι με τρελούς ρυθμούς θα έλεγα. Υπάρχει κινητικότητα. Εντάξει, κοίταξε. Αλλά είναι σονάρι σχεδόν σίγουρο ότι την Κυριακή θα το γήπεδο θα είναι σχεδόν γεμάτο. Για την Κυριακή είναι το βράδυ, το παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Και όπως μας λέγανε. Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Okay, ναι. Δεν υπάρχει η τρέλα που θα υπήρχε αν είχες κερδίσει το Βόλο. Αλλά αυτό εκφράζεται στα social media πάλι που λέμε και τα λοιπά στην καθημερινότητα. Δεν θα πάει ο Αριανός. Θα πάει. Απλά δεν βγαίνει να πει άντε πάμε όλοι και τέτοια. Ναι. Όντως αυτό δεν υπάρχει. Απλά όπως μας λέγανε και τα παιδιά εκεί πέρα στην μπουτίκ, εντάξει λέει περισσότερο λέει όπως συνήθως λέει την τελευταία στιγμή. Άρα. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι την ημέρα του αγώνα πάνε είτε στην μπουτίκ είτε σε εκδοτήρια και παίρνουν το εισιτήριό τους. Γιατί να μην γίνει αυτό. Και πολλοί από αυτούς είναι και εκτός Θεσσαλονίκης. Μάθαμε πλέον τα προπληρωμένα πλέον, έτσι. Εγώ θυμάμαι ανέκαθεν, ναι. Στηνόμασταν εκεί στα Γκισέ. Ναι. Εντάξει, εμείς πηγαίναμε και στο σύνδεσμο. Το πέραμε, 800 δραχμές έκανε φίλε. 800 δραχμές. Και 200 ευρώ. 200 δραχμές. 200 δραχμές τέτοιο. Ενίσχυση σύνδεσμου. Λοιπόν, όχι μόνο του Super 3 και στον άλλον. Είχε ένα σύνδεσμο εκεί στην Οσία Ξένη από κάτω. Η κυτρινόμαυρη, φίλε. Η κυτρινόμαυρη. Ναι. Το οποίο εκεί δεν ήταν πολύ γνωστό σε πολλούς. Πήγαινε με τον αδερφό μου εκεί, πέρα μυστήρια. Λοιπόν, οπότε πιστεύω και κόσμο θα έχει. Πάντως, έχουμε και δύο εισιτηριάκια εμείς. Βεβαίως, βλέπω στέλνετε τα μηνύματά σας. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 54-526. Δύο εισιτήρια του αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Τι λέω. Ωραία, τα λες. Ο φίλος. Φούλη εμπιστοσύνη, ειδική. Σι, φαντάζομαι, το Σι έφαγε. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα. Εντάξει, υπάρχουν και πιο ανυπόμονοι, υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι έπρεπε ήδη να είναι εδώ ο προπονητής. Όλα είναι παιδιά μέσα στο τραπέζι, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο εδώ πέρα. Όλα ακούγονται, αλλά στην τελική, αυτό που είπε και ο φίλος 779, αυτός ο οποίος πληρώνει θα πάρει και την απόφαση. Και σας λέω και το εξής, σκεφτείτε την εξής παράμετρο. Ότι ξέρει τώρα
ότι αν χτύπα ξύλο αποτύχει την Κυριακή, πάνω του θα πάνε όλοι. Άρα είναι σημαντικό και αυτό. Παίρνει ένα ρίσκο δηλαδή. Δεν θα πάρει ένα πει έφερα καινούργιο προπονητή. Και επίσης δεν τον έδιωξε τον Παντελίδη. Παρετήθηκε ο Παντελίδης. Αυτό το λέω από ποια άποψη. Αν τον έδιωχνε τον Παντελίδη, εγώ τουλάχιστον θα ήμουν λίγο πιο αυστηρός όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Θα έλεγα, αφού διώχνεις τον προπονητή. Έπρεπε να έχεις μια προετοιμασία. Έπρεπε να έχεις μια προετοιμασία, ναι, να φέρεις τον επόμενο. Αλλά ο Παντελίδης ευνηδίασε και τον Καρυπίδη σε αυτό το κομμάτι. Εδώ ρε φίλε με τον Χαριστέα, ο Παντελίδης μιλούσε απ' έξω από τη συνέντευξη τύπου και δεν του είπε τίποτα. Να. Και μετά μπήκε και ένα κείμενο. Και φεύγει ο Χαριστέας και τον παίρνει και λέει, παιδιά, λέει, το άκουσα και εγώ τώρα. Και δεν ήταν ότι καλύτερο εδώ που τα λέμε. Όχι, δεν ήταν καθόλου καλό. Το συγκεκριμένο και χτύπησε και άσχημα. Και είναι λογικό να χτυπάει άσχημα. Όταν έχεις πάρει αυτή την απόφαση και είσαι έτοιμος σε ένα λεπτό να μπεις να την ανακοινώσεις, να μην έχεις ενημέρωση πρώτα και τους ανθρώπους της ομάδας. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, ο Άρης δεν περίμενε ότι θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Πιάστηκε λίγο απροετοίμαστος. Αλλά και πάλι νομίζω ότι και μια προετοιμασία να υπήρχε λίγων ημερών μπορεί πάλι να είμαστε σε αυτό το σημείο. Γιατί είναι αυτό το οποίο είπε και ο Χωρίσαντος ότι ο Καρπίδης περιμένει κάτι συγκεκριμένο και γιατί θέλουν και ο Καρπίδης και ο Χαριστέας. Εικασία κάνω, δεν έχω πληροφορία. Κοίταξε, προσπαθώ πολλές φορές και τις περισσότερες νομίζω το πετυχαίνω, όχι πάντα, τις περισσότερες, προσπαθώ πολλές φορές να μεταφέρω στον κόσμο την αίσθηση που έχω. Άλλες φορές με επιβεβαιώνουν τα γεγονότα. Άλλες φορές, ενώ πάνε να με επιβεβαιώσουν τα γεγονότα, συμβαίνει κάτι και αλλάζει την πορεία. Ο κόσμος είναι φυσιολογικό, ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα. Πέρσι, ξαναλέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είδε ότι ο Παντελίδης έμεινε. Δεν είδε όλο το υπόλοιπο. Παίρνει το μάτς με την Ξάνθη. Ναι. Γι' αυτό φάγαμε και την πινελίκη από κάποιους. Γι' αυτό φάγαμε και την πινελίκη. Για το Μαντσίνη ήταν αίσθηση. Που σου έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Για τον άλλο ένα περιστατικό υπήρχε για τον Κούτη και τον Ιέρο. Ότι θα πάει ο Χαριστέας κτλ. Okay, μετά από κάποια χρόνια εμπειρίας αντιλαμβάνεις κάποια πράγματα διαφορετικά. Και βλέπεις κάποια πράγματα διαφορετικά. Αλλά παρόλα αυτά, θέλω να διαχωρίζουμε το εξής. Το γεγονός, την πληροφορία, από την αίσθηση, την κρίση, την άποψη. Είναι άλλα πράγματα. Βέβαια, θα μου πει πώς να διαχωρίσει ο κόσμος όταν ακούει κάθε μέρα αλλεπάλλες μπούρδες και ψέματα. Ναι. Ο Άρης έκανε πρόταση στον Κύπριο ανύπαρκτο. Σοφρόνι. Ναι. Πώς το λένε. Σοφρόνι ανυπαρκτό. Πρώτος προτάθηκε. Αυτοπροτάθηκε, αλλά δεν ασχολήθηκε ο Άρης ποτέ. Ναι. Okay. Χιλόπιτα. Ο Άρης έκανε πρόταση στον Ουζουνίδη. Ποτέ. Ο Άρης. Ο Δέλας φέρνει Δέλα. Ο Χαριστέας φέρνει Δέλα. Ποτέ. Προτάθηκε και εξετάζει το Παράσχος. Ο Σκάζνη. Αυτό με τον Παράσχο που γράφτηκε. Τι? Που γράφτηκε και μου ξέφυγε. Σε αθηναϊκό site. Σε αθηναϊκό site για τον Παράσχο. Να σας πω το άλλο. Έκλεισε ο Γκούτι. Έγραφε χθες αθηναϊκό site. Πήγε, το προλάβει ο συνάδελφος. Ποτέ. Είναι φυσιολογικό βέβαια κάποιες φορές να πέφτει και μέσα. Έτσι. Επίσης ο Βέλεθ παίζει στον Ολυμπιακό ή όχι. Ο Ματέο Γκαρσία παίζει στον Ολυμπιακό. Γιατί μια τεράστια προπαγάνδα από το Μάιο μέχρι πριν λίγες μέρες στήθηκε με αυτό το θέμα. Ο Βέλε δεν είχε καμία απόλυτη σχέση και είδατε τι έγινε με τον Ματέο. Ο Σιώπης πήγε στην Τουρκία. Ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός τον έδωσε. Κάποια που φαίνονται αληθοφανή σας βάζουν σε τέτοιες λούμπες. Τώρα προσπαθήσουν να σας χαλάσουν το μυαλό εν ώψη Παναθηναϊκού με το θέμα του προπονητή. Ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος που είπε ο Καρυπίδης στοπ. Πάμε στην Κυριακή και βλέπουμε. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση καλείται να πάρει μια απόφαση. Και από το αποτέλεσμα της Κυριακής και από το αποτέλεσμα του τι θα κάνει φυσικά, ο νέος προπονητής. Φυσικά. Ας τους αφήσουμε λοιπόν να πάρουν την ευθύνη τις απόφασες. Γιατί αν ο Άρης κερδίσει τη Κυριακή 3-0, δεν θα ακουστεί κουβέντα ούτε για το τι έχει αργήσει η ομάδα στο θέμα του προπονητή, ούτε για τον Τερζή. Που για τον Τερζή, βέβαια, από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον υπάρχει ένα θετικό κλίμα από την πλειοψηφία του κόσμου. Αλλά όλα, ακόμα και αυτός, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα του αγώνα της ερχόμενης Κυριακής, για τον οποίο, επαναλαμβάνω, δίνουμε 2 εισιτήρια FM. Τώρα, ένας φίλος μου λέει μπορεί να περιμένει χρήματα για να πράξει αναλόγως.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα οικονομικό, ειδικά με τον Γερμανό. Είναι στα δεδομένα του Άρη τα οικονομικά, αυτά που θέλει να δώσει, πολύ πιο φθηνός από τον Κούτη. Δεν τίθεται θέμα χρημάτων, προκαταβολής ή οτιδήποτε άλλο, προς Θεού, έτσι. Εντάξει. Και είναι δεδομένο πλέον ότι ο Άρης δεν έχει τέτοια ζητήματα. Ναι, έχουμε πάρα πολλές φορές, μπορεί να είναι ένα μήνα πίσω, να χρωστάει σε κάποιον από εδώ, από εκεί, αλλά πλέον δεν ασχολούμαστε με ποσά 30, 40, 50 χιλιάρικα. Και αυτό το προκύπτει και από την τεράστια συνδρομή του κόσμου του Άρη. Γιατί, ναι μεν, για μένα είναι πολύ λίγα τα 7.500 διαρκείας, αλλά είναι 7.500 διαρκείας. Δεν είναι 2, δεν είναι 1.000. Έτσι, να λέμε και, να ξέρουμε και τι λέμε. Το 7.500 διαρκείας είναι λίγα για τον Άρη. Είναι λίγα για τον Άρη. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα οικονομικά. Να αντιλαμβανόμαστε 5 πράγματα. Φυσικά και έπρεπε να είναι 10.000 τουλάχιστον τα διαρκείας. Είναι άλλο όμως αυτό και άλλο 0. Πέρυσι ήταν απογοήτευση τα διαρκείας. Φέτος δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω απογοήτευση, αλλά... Είναι κάπου στη μέση. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή... Είναι καλά, μπορούσε και καλύτερα. Και το καλά το λέω δύσκολα. Ναι, είναι σχετικά. Κοίταξε, είναι καλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι καλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν η Λάρισα έχει 500 και μου λέει θα βγω Ευρώπη. Μπορεί να έχει και 1.000, μπορεί να τους αδικώ τώρα, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, με συγχωρέσει ο Αλέξης, μπορεί να έχει για 500. Άντε να και 2.000. Παραπάνω δεν νομίζω να είναι. Δύσκολα. Τέλος πάντων. Ευτυχώς στην Τούμπα έχουν 22.000 διαρκείας. Αλλά δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι 15.000 εισιτήρια. Άρα έχει περίπου 10.000 άπλες παοξίδες. 37.000 οι οποίοι παίρνουν, όχι ρε φιλέ, παίρνουν τέτοιο. Παίρνουν ή διαρκείας ή κανονικό εισιτήριο και δεν πάνε στο γήπεδο. Μάλιστα. Γιατί έχουν 22.000 διαρκείας. Δεν πουλάνε και 4-5.000 εισιτήρια κανονικά. Μεμονωμένα. Ναι. 27.000 δηλαδή. Και δηλώνουν 15.000. Ναι. Άρα έχει 10 με 12.000 περίπου ενεργούς παοξίδες, οι οποίοι, ναι, δεν πάνε στο γήπεδο. Όχι, απλά μεγάλη συγχωρητικότητα της Τούμπας και δεν το μάθαμε εμείς. Μα δηλώνει, όχι, δεν κατάλαβες. Δηλώνει 15.000. Okay. Από τη στιγμή που δηλώνεις 15.000, φορολογείσαι, okay, για 15.000, okay, και λες ότι 15.000 πέρασαμε εισιτήριο. Άρα ή γίνεται ένα ντου και περνάνε οι υπόλοιποι μέσα, ή ανοίγουν οι πόρτες. Κάνει έργα ο Ιβάν και δεν παίρνει χαμπάρι. Ή τα έχουν αγοράσει οι άνθρωποι, έχει αποδοθεί η εφορία, γιατί το διαρκείας αποδίδει στην εφορία, κανονικό. Δε, έτσι. Ναι. Δεν πρέπει να πας στο γήπεδο για να αποδώσει την εφορία. Mm. Τη στιγμή που το αγόρασε, ο άνθρωπος δίνει την εφορία και δεν πάνε στο γήπεδο. Είναι άπλες δηλαδή. Και όχι μόνο δεν πάνε στο γήπεδο, κάθονται στο σπίτι για να πληρώσουν και 4,99 για να το δουν από την τηλεόραση. Καταλαβές. Μιλάμε τώρα για χορηγούς, όχι απλά πράγματα. Γίνονται γενικότερα στον πάγκο, ναι, επενδύσεις το τελευταίο διάστημα. Βέβαια. Σε όλους τους τομείς. Αλλά έγινε και σαν ένα κόμμα. Δεν προπαγανδίζουν αυτοί, εμείς προπαγανδίζουμε. Καταλάβατε. Ειδικά τώρα θα προπαγανδίζει καθόλου πάνω. Ναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα. Με το break της νοσταλγίας εδώ πέρα με τον Χρύσανθο. Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Καλώς. Λίμπερ, τι είναι αυτό. Καλώς. Ποιος. Ναι, θα σου πω. Καλώς. Και αυτός αναμνήσεις το έβγαλε. Έχω επέτειο γάμου, το πάω αυτό. Α. Και τη γέννησε ο Κόρκας, δεν γίνεται αυτό. Σας συνδέει λοιπόν αυτή η μέρα πλέον. Μα συνδέει και άλλη. Έχει γενέθλια όταν πέθανε ο μπαμπάς μου. Μάλιστα. Δηλαδή πάντα πρέπει να έχουμε κάτι κοινό με αυτόν. Δεν γίνεται. Έλα, αφού τον αγαπάς τώρα, πάει κατά βάθος, παραδέξου. Αν εξαιρέσει το ΠΑΟΚ, ναι, ναι, όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, ναι. Αλλά όταν μπαίνει σε mode ΠΑΟΚ, ναι, υπάρχει λίγο μια. Όταν τίνεται ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει. Σωστό, Χρήσαν. Σωστό. Λοιπόν, Λίμπερ 107,4 Λαμπαουτάρι στον Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα τη εκπομπή. FM και ενώ τα μηνύματά σα στο 54526. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526 για την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τι 7 για δύο εισιτήρια του Άρης Παναθηναϊκός. Κυριακή 9.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η αναμέτρηση με τους πράσινους. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Στάθης. Γεια σου Στάθη. Χρήσανθε, υιοθετώ όσα είπες. Συμφωνώ απόλυτα. Θα τα λουστεί. Θα τα λουστεί ο ίδιος. Συμφωνώ με τον Νίκο. Πολύ άσχημη εντύπωση όταν απαξιώνεις ένα όνομα το οποίο φέρνεις. Ναι. Αντικαθιστάς κάποιον, ναι. Αλλά εδώ έχουμε μία άλλη βάση δεδομένων, έτσι ο χαριστέας δεν είναι τώρα Διαμαντόπουλος. Μπορεί ουσιαστικά να σε βοηθήσει, τα πάντα.
Και θα δούμε, μάλιστα, θα δούμε. Θα τον κρίνουμε τον Χαριστέα. Και μάλιστα ο Χαριστέας, έτσι, θα του δοθεί η ευκαιρία μέσω του Χαριστέα να μάθουμε και γιατί έφυγε ο άλλος. Γιατί έτσι αιώρηται πάντα και δεν ξέρω ρε παιδιά σας πειράζει σας. Τα τελευταία 400.000 χρόνια στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου βλέπουμε, έτσι, με παράδειγμα σαφέστατο και τι λέει η πραγματικότητα. Έχουμε τους Έλληνες rotation προπονητές που κάθονται στο καφενείο, οι μόνοι τους στην καφετέρια, στο μπαρ, οι μόνοι τους σπουδοί είναι ποιος θα απολυθεί να πάρω τη θέση του, εξετάζοντας τίποτα, μηδέν. Ποια ομάδα είναι που πάει, τι κάνει, ο ένας ανταλλάσσει τον άλλον. Κακά τα ψέματα, και ο Παντελίδης, πόσα χρόνια προπονητής είναι, πόσες ομάδες άλλαξε. Μέσο όρο, πόσους μήνες ή έστω ένα χρόνο, ενάμιση. Αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται να με. Σίγουρα για κάποιους λόγους έφυγε. Τώρα, θα το καταλάβουμε από τον Χαριστέα. Αν ο Χαριστέας κάποια στιγμή έρθει και τα προτείξει, θα ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν λένε, γιατί τι γίνεται. Δεν θα διαφωνήσετε, ό,τι απόλυση και να έχει γίνει σε οποιαδήποτε ομάδα, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη, η ΠΑΕΤΑ θα ευχαριστεί τον τεχνικό για τις υπηρεσίες τους. Εύχομαστε καλή πορεία. Ο άλλος, ευχαριστούμε τον πρόεδρο για το... Δεν θα βγάλεις τα προβλήματά σου προς τα έξω. Γιατί προφανώς για να τελειώσει μια συνεργασία υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Έτσι. Δεν θα τα βγάζεις προς τα έξω όμως. Γιατί αλλιώς, αν γίνεται αυτό, να σου πω κάτι, δεν γίνεται σε καμία επιχείρηση. Δηλαδή, εδώ, άμα διώξω εγώ τον Νίκο ή ο Νίκος διώξει εμένα από το Λίμπερο, θα βγεις και θα πεις για ποιο ακριβώς λόγο, ότι πλακωθήκαν, παίξαν μπουνιές μέσα στο τέτοιο και γι' αυτό έφυγε. Δεν πρόκειται να πρέπει να προστατεύεις πάντα, πρέπει να προστατεύεις πάντα το σπίτι. Συμφωνώ. Αλλά δεν πρέπει στο επόμενο σου βήμα να είσαι προσεκτικό. Αν είναι να λέμε στον κόσμο σωστό είναι αυτό που και να τον διαβεβαιώνουμε ότι ο τάδε βήμα. Ενδεχομένως γι' αυτό και να μην έχει γίνει ακόμα επιλογή. Λειτουργεί όπως του κατέβει, τότε ρε παιδιά, πώς θα γίνει να με. Όταν λες. Συγγνώμη, πώς θα λειτουργεί ο ιδιοκτήτης, όπως κατέβει σε εμάς. Πόσο, πώς είπες. Ο κάθε ιδιοκτήτης. Ναι. Στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό. Ναι, πώς θα λειτουργεί. Για Άρη μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τις υπόλοιπες ομάδες. Μιλάμε για ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ναι, αλλά και μιλάμε για ένα Άρη, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου. Πώς θα λειτουργεί. Όπως θέλουμε εμείς ή όπως θέλει αυτός. Πρόσεχε, αλλά θα τελουστεί, όπως προηγουμένως είπες και εσύ. Μα φυσικά, κοίταξε να δεις, σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το καλό και για το κακό, στο end of the day, στο τέλος της ημέρας, ναι, είναι ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, μπράβο, πάμε καλά. Δηλαδή, ναι, πέρσι δηλαδή, και ο Καρυπίδης θεωρώ ότι απόλαυσε αυτό ακριβώς που συνέβη. Τι συνέβη, πέτυχε μετά από χρόνια ανυπαρξίας της ομάδας μας αγωνιστικά πάντα, ναι, γιατί ο Άρης είναι τεράστιος όπου και να παίζει, αλλά αγωνιστικά μας στη Γάμα Εθνική, τι να λέμε τώρα. Πέτυχε μια ευρωπαϊκή έξοδο η ομάδα. Πήρε και αυτός τη χαρά, αλλά πήρε και την αναγνώριση. Δηλαδή, εκεί που πολλοί τον ξεφώνησαν οτιδήποτε άλλο, είδαν ότι άλλαξαν. Αν λοιπόν συνεχίσει στο μονοπάτι αυτό της επιτυχίας, θα λουστεί, όπως λες, την επιτυχία. Ναι, θα φέρει τίτλο. Θα αποθεωθεί. Σωστό. Θα πάρουμε την κάτω βόλτα. Θα ξεφωνηθεί. Ναι. Έτσι συμβαίνει. Άρα δεν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως, παιδιά, στην... Δεν πρέπει να προφυλάξουμε και τον ίδιο. Πώς δεν θα τον αλλάξουμε εμείς. Ούτε εμείς. Όταν λες να τον προφυλάξουμε, τι να κάνουμε δηλαδή. Ξέρεις πώς μπορεί να αλλάξει. Πώς μπορείς να τον προφυλάξεις. Πες μου να το πω. Χρήσανθε μου, Νίκο μου, ξέρετε πώς μπορεί να αλλάξει ένας που είναι το αφεντικό. Με τον σύμβουλο που εμπιστεύει, με τον άνθρωπο που φέρνει να του συγκροτήσει έτσι, το ποδοσφαιρικό τμήμα την εταιρεία του, έτσι, αγωνιστικά, διοικητικά, οργανωτικά. Είναι το Χαριστέα τώρα λοιπόν. Το Χαριστέα, όπως σωστά εγώ σου λέω λοιπόν ότι μπορεί ο Χαριστέας να το έχει πει. Θα πρέπει λίγο μέσω του Χαριστέα εμείς να τον επηρεάσουμε, να του πει. Να δει από πέρσι, από την πρώτη στιγμή στην, Λίγκα, ποια είναι τα λάθη, πώς πορεύτηκε, ποια είναι τα λάθη που έκανε. Αν δεν το κάνει ο Χαριστέας, θα βρεθεί. Μα γρήγορα έχει, έξω, ήδη έχει εμείς γίνει, θα αναθεματίζουμε. Ήδη έχει γίνει μια αποτίμηση της παρουσίας του Διαμαντόπουλου από τον Καρυπίδη. Ήδη έχει γίνει. Και έχει πει ότι εκεί ήταν σωστός και με βοήθησε, εκεί έκανε λάθος και δεν με βοήθησε. Ο Καρυπίδης ήδη το έχει κάνει αυτή την αποτίμηση διοικητικά. Και επέλεξε τον Χαριστέα προσδοκώντας σε κάτι διαφορετικό πλέον. Ξέρεις τι με φοβίζει. Με φοβίζει το γεγονός ποιο. Όχι το διάστημα που μένουμε χωρίς προπονητή, που είναι παράμετρος οικονομική και όλοι καταλαβαίνουμε, δεν λέμε τα ενίκο μη ενδύμο. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι οικονομική η παράμετρος.
Ψάχνω λύσεις. Δεν νομίζω ότι είναι οικονομική. Την προηγούμενη φορά τα λέγαμε, παιδιά, και σας έλεγα, έχει το οικονομικό αυτό. Και σήμερα, μετά από 10 μέρες, συμφωνείται όλοι. Ποιο οικονομικό? Δεν υπήρχε οικονομική παράμετρος. Να δώσει 2 εκατομμύρια και τέτοια, λένε αυτό. Εννοείς. Ονόματα, όχι 2, λέγαμε για 700, ξέρει ο Χρυσάνθος. Λέγαμε για κούτικη αυτό και λέγαμε για ποσά. Ναι, δεν μπορεί να δώσει ο Άρης. Λίγο, ανέβαζε, δεν μπορεί να δώσει ο Άρης 700. Τα λέγαμε τότε, τα λέγαμε τότε και μετά από 10 μέρες εμφανίστηκε και λέμε τώρα προχώραμε τον Τόλι. Στον Τόλι η Παναθηναϊκή, ξέρεις τι λένε, τη διαμηνήσανε στο Οδόνη. Πήγε να αυτοκτόνησε αν χάσει από έναν τύπο που τον βρήκαν από τη Βέρεια. Και η ομάδα τώρα. Όταν λες ότι τον τύπο που βρήκαν από τη Βέρεια, τι εννοείς? Αυτό δηλαδή. Σε σχέση με το. Μην τον υποτιμάς. Σε σχέση με το όνομα της ομάδας, ναι, δεν μπορεί να ψάχνεις Γκούτι, έτσι, ιερό, και να λες πηγαίνει και η δουλειά πρόχειρα με τον Τόλι τον Τερζή. Αυτή τη στιγμή ξέρει τι Εδώ απαξιώνουμε την ξέρει καλύτερα τον καθένα. Γιατί εδώ, ρε παιδιά, απαξιώνουμε τον Παντελίδη και τον κάθε Παντελίδη, όλους τους Έλληνες ρωτήσουν προπονητές. Μπορώ να δεχτώ τα εξής. Στάθη, μάθω να σου πω κάτι. Προπονητές, τώρα θα σταθούμε. Δηλαδή, ποιον θα ακούσουν και λέμε συγκεντρωθείτε στους παίκτες. Ποιον να συγκεντρωθούν. Δεν συγκεντρωνόντουσαν στον Κούπερ. Που τα αναστήματα τα μεγάλα και θα συγκεντρωθούν τώρα σε ποιον, στον αντικαταστάτη το προσωρινό του Παντελίδη. Συγγνώμη, γιατί μιλάμε για παιδάκια? Μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε ή για καλά αμοιβόμενους επαγγελματίες αθλητές? Αυτοί έχουν αποδείξει ότι ανεβάζουν, κατεβάζουν όποιον γουστάρουν. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Αν λοιπόν, άκουσε με λοιπόν, Στάθη μου, για να σου. Καλομαθημένοι. Άκουσε με λίγο. Που θέλουν κυνήγι. Τι είπε? Ανεβάζουν, ναι, κατεβάζουν όποιον γουστάρουν. Αν γουστάρουν. Αν λοιπόν ήθελαν να κατεβάσουν τον Παντελίδη, ναι, την Κυριακή θα ανεβάσουν τον Τόλι. Αν δεν ήθελαν να ανεβάσουν, κοίταξε, κατεβάσουν δεν μπορεί, κανέναν. Δεν μπορείς να θέλεις να ανεβάσεις τώρα άνθρωπο ο οποίος. Μα δεν σου είπα ότι θέλουν να τον ανεβάσουν. Δεν σου είπα ότι θέλουν να τον ανεβάσουν, να αναδείξουν το μειονέκτημα του άλλου θέλουν. Δεν αναδεικνύεται το αυτό του άλλου, έτσι να με... Αλλά άμα λήξει 3-0 το σωτήριο, ρωτήστε τους βετεράνους, γιατί τι γίνεται, οι παίκτες μιλάνε και έξω. Άρα θες να μου πεις ότι ο Κωστένογλου είναι κλάσης καλύτερος από τον Καρντόσο? Ο Κωστένογλου τον επιβάλλανε στην Άκη, πώς τον ακούσανε? Οι επαγγελματίες τον επιβάλλανε μόλις είδανε ότι ξεφεύγουν από τα κλασικά καθιερωμένα. Πάω, προπονιούμαι, πώς θα φύγω. Τους ξεσκίσε στην προπόνηση και... Παρατάχθηκαν όλοι μαζί, υπάρχουν και συμφέροντα αντικρουόμενα. Και άμα η κεφαλιά του Σιμώνης πήγαινε δοκάρι και όχι γκολ στο 93. Στάθη. Τώρα να λένε επαγγελματίες, παίκτες με συμβόλαια υψηλά, θέλουμε τον. Τι είναι αυτά, τον Κωστένογλου? Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο που συγχαίνεται, που φτύνει ο Έλληνας. Ποιος το είπε αυτό? Είναι αυτά, ρε παιδιά. Για να κάθονται. Για να κάθονται απροπόνητοι, να κάνουν ό,τι τους περνάει, να κάνουν ότι δεν θέλουμε, ότι δεν παίρνουμε, δεν κάνουμε, ό,τι θέλουν να κάνουν. Περιμένουν κι άλλοι. Να πούμε κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Για το θέμα που ανέφερες με τον Τερζή. Ο Χρύσανθος το είχε πει, Νίκο. Ξένη ποδόσφαιρο. Άκουσε με λίγο. Προπονητή με αρχίδια μεγάλα. Κόφτον. Έλα, τελείωσε το ράντι. Εντάξει. Για το Θεό. Ρε! Εντάξει. Εντάξει, απίδια, ρε φίλε. Δεν έχεις φάει απίδια. Επόμενος. Καλησπέρα. Κάθε φορά που ο Στάθης βγαίνει λίγο με συγχύσει ορισμένα θέματα. Έλα, όχι, όχι. Περίμενε ενώ λίγο. Κάνουμε καλή κουβέντα. Πέρα ότι ξέφυγε στο τέλος. Ναι. Ενώ κάνουμε αυτό καλή χρειάζεται κουβέντα. Ο Άρης. Ναι. Προσωπικότητα χρειάζεται ο Άρης. Εγώ ξέρω τον Τόλι και τον αγαπάω και τον εκτιμώ και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν μπορεί όμως ούτε ο Τόλι ούτε κανένας Έλληνας προπονητής με αυτή την ομάδα που έχουμε. Να μακροημερεύσει. Μα γι' αυτό πας σε ξένο. Μπράβο. Αλλά αυτή να είμαστε στιγμή, ξεκάθαροι. Αλλά αυτή για στιγμή, την Κυριακή όμως, ναι, μην υποτιμάτε δεν κανένα. Παίζει ρόλο αυτό. Όποιος θα είναι, γιατί ο Τόλης θα κατευθύνει την ομάδα. Και είναι ο καλύτερος για να την κατευθύνει αυτή τη στιγμή. Την ξέρει. Έτσι. Πάμε τώρα στο Κλεωμένη. Έλα, Κλεωμένη. Γεια σου, Χρύσανθε και γεια σου. Δύο εισιτήρια έχουμε, Άρης Παναθηναϊκός. Θέλετε μηνυματάκια, έτσι. Παρακαλώ. Και εγώ τα λέω λίγο παραστατικά, αλλά δεν ξεφεύγω ποτέ. Ναι, όταν τα πίδια τώρα δεν έχουν. Όταν λες ότι ο Άρης ο μπάσκετ θα βγει δεύτερος, ξεφεύγει. Πάμε παρακάτω. Καλά, δεν είναι βρισκά. Έσβησε δύο μπαν ο Γουλιέλμος. Μα αυτά τα ξέρω εγώ, για. Λοιπόν, είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση για να λυθούν τα μπαν. Αλήθεια είναι, αυτό είμαστε όντως. Απλά πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μην περιμένουμε, μην λυθούν 24 Σεπτεμβρίου. Γιατί μετά δεν θα έχει μπαν, θα έχει άλλα. Μέχρι το τέλος της... Μπαν και μπαν θα έχει μετά. Μπαν θα έχει μετά. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα έχουν λυθεί όλα. Ναι. Θα παίξει κομπλέ ο Άρης, γιατί σήμερα άκουσα ότι συμφώνησε και κάποιος μπασκεμπολίστας, Λί λέγεται.
Τον είδα και στο Λεάκι. Μπρους. Μάρκους Λίπος λέγεται. Μπρους Λί. Ρε και ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συμφωνήσει. Άμα δεν λύσει τα μπάντα, δεν μπορείς να παίξεις με τον Πάκου σε 8 του Σεπτέμβρη. Έβαλα που λες ένα βιντεάκι. Ναι. Τον είδα, κάρφωσε, τι κάρφωμα ήταν εκείνο, κάρφωσε να πούμε 8 μέτρα από τη στεφάνη πετάχτηκε, σαν να είχε λατήρια στα πόδια. Απέναντι σε ποιον? Στο NBA είπε, στο NBA έπαιζε. Στο NBA έπαιζε. Είναι, σε αγώνα του NBA ήταν, όλοι μαύροι ήταν γύρω γύρω. Καλά, άμα λοιπόν, είναι δηλαδή όλοι μαύροι τι σημαίνει, παίζει στο NBA, μπορεί να στο NCAA, μπορεί να είναι το κολεγιακό. Εντάξει, το ίδιο ήταν μωρέ, πάντως Αμερική ήταν. Ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω από τον κύριο Γουλιέλμο, ναι, μόλις λήξουν τα μπαν, ναι, να ονομάσει ποιοι βάζαν τρικλοποδιές, ναι, σε όλο αυτό το διάστημα. Ονομαστικά να τους πει. Τρικλοποδιές πού? Τρικλοποδιές. Ναι, ποιοι βάζαν τρικλοποδιές, γιατί κάπου ο Γουλιέλμος είπε ότι εμείς προσπαθούμε να λύσουμε τα μπαν και κάποιοι βάζαν τρικλοποδιές. Το έγραφε κάπου. Δεν νομίζω. Θέλω από τον κύριο Γουλιέλμο. Καλά, μπορεί να βάλει μάνατζερ και τέτοιοι. Φυσικά. Ναι, πάντα υπάρχουν αυτοί. Αν ισχύει αυτό, να βγει και να ονομάσει. Αυτός έβαζε τρικλοποδιά, αυτός. Το κράξιμο που θα τους ρίξω μετά αυτός, δεν θα τους χωράει. Πολλές φορές βάζεις τρικλοποδιές και εσύ τον ίδιο στον εαυτό μας, να ξέρεις. Πάμε. Α, όχι, ο Γουλιέλμος, και το ποδόσφαιρο δυο κουβέντες. Ναι. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Χρύσανθος, εάν ο Άρης κερδίσει την Κυριακή, ο κύριος Τερζής θα είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και μπροστά στα ονόματα αυτά που ακούω, ο κύριος Τερζής είναι Brian Clough. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Brian Clough, ρε φίλε. Εγώ θα σας πω το εξής. Και συμφωνώ με τον φίλο μου τον Κοσμά που μου λέει για τον Τερζή. Καταρχήν, το σας το είπα και μόνος μου. Και τον εκτιμώ πολύ. Και ξέρω ότι επίσης οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ καλή άποψη για αυτόν. Γιατί δουλεύει πάρα πολύ ο Τόλης. Αλλά, ακούστε λίγο. Μία παράμετρος. Τον γουστάρουν πάρα πολύ. Δουλεύουν, θα παίξουν και για αυτόν την Κυριακή και όλα τα υπόλοιπα είναι όσο είναι δεύτερος προπονητής. Επειδή 23 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, 23 χρόνια συναναστρέφομαι με ποδοσφαιριστές και προπονητές και τεχνικούς διευθυντές και προέδρους, όταν και αν και γίνει πρώτος προπονητής, ο ίδιος ποδοσφαιριστής Φουφουτίδης που τον αποθέωνε ως δεύτερο προπονητή μπορεί να τον ξεφωνίζει. Γιατί τότε ο Τόλης θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για τους 11, τους 14, αυτούς που θα μένουν εκτός αποστολής. Πότε? Τώρα. Μέχρι την προηγούμενη Κυριακή ο Παντελίδης. Τώρα ποιος αποφασίζει? Για ένα μάτσε, φίλε. Ναι. Άλλο το ένα μάτσε και τα δύο ώρες. Ναι. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι λέω? Είναι διαφορετικό να είσαι ο μόνιμος, ο πρώτος. Ναι. Σίγουρα, αυτό ο Κωστένογλου. Ναι. Από αυτή την Κυριακή θα έχει αρχίσει να έχει πρόβλημα. Και πίεση. Όχι στις δύο που ήταν υπηρεσιακός. Αυτό εννοώ. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές, παιδιά. Και άμα και είναι και ξένοι. Έτσι είναι η κατάσταση. Επόμενος. Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Μάκη. Γεια σου, γάρο μου, Νίκο. Πώς τον είπε, πώς είπε? Λοιπόν. Καμάρι μου. Καμάρι μου, Νίκο, καμάρι μου τον Νίκο, είπες. Είπα, Νίκο, α, είπα, Νίκο, είπα, Νίκο, είπα, βρε, ζηλιάρι, είσαι ζηλιάρις, βρε, ζηλιάρις. Εντάξει, καμάρι, αυτό ζηλιάρι εγώ. Αφού έχει το Άρη μέσα, το δέχομαι. Ζηλιάρις. Λοιπόν. Κοίταξε, καλά τα λέτε, πολύ όμορφα, αλλά το θέμα είναι ότι όταν φτάνει μια ομάδα να συγκρίνεται από τους παίκτες, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών, χαρακτήρες, και δεύτερον δεν αντιλαμβάνονται ότι ο προπονητής βάζει τη δικαιοσύνη μπροστά. Διότι αν τα αποδυτήρια δείχνουν ότι ο προπονητής βάζει αυτούς που πρέπει να βάζει και αυτούς που πρέπει να παίξουν, οι υπόλοιποι δεν πρέπει να μιλάνε. Ωραία, αυτό γίνεται στο football fantasy. Γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στον πλανήτη, καμία ομάδα στον πλανήτη που να έχει αυτό που λες. Άκουσε με το σωστό, λέμε τώρα. Ο Άρης δεν έχει και μια πλειάδα παικτών, μεγάλων παικτών. Σιγά τα ονόματα που έχουμε τώρα στον Άρη, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε τώρα σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα, μέτριο αγωνιστικά. Τώρα φέρνουμε κάποιους παίκτες που δεν θα πέθανε αλφα εθνική πουθενά, στην Ευρώπη εννοώ. Και τώρα τους κάνουμε εμείς εδώ παιχταράδες, θα φέρνεις έναν προπονητή και θα σέβονται την άποψή του. Αλλά να είναι δίκαιος και ο προπονητής, πώς θα γίνει? Λεφτά παίρνουνε. Μην τρελαθούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ θα πω κάτι άλλο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και τη μόλι την κέρδισε 3-0 και μετά θα κάνει τις φαλιάρες. Αυτό δεν με απασχολεί. Δεν θέλω να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Να τον κερδίσω μόνο τον Παναθηναϊκό και μετά να έχω άλλα προβλήματα. Ξητούμπα ή στη Λάρισα. Θέλω να έχω μια διάρκεια. Και αυτό που γίνεται με τον Άρη αυτή τη στιγμή προσωπικά, την άποψή μου καταθέτω, δεν είναι ωραίο πράγμα να μην έχουμε προπονητή μέχρι τώρα.
Αυτό δεν είναι ωραίο σε μια ομάδα. Βλέπεις μεγάλες ομάδες που λένε ότι είναι μεγάλες ομάδες, απολύεται ή παρετείται και σε δύο μέρες τρεις έχουν βρει προπονητή. Εμείς έχουμε τώρα περάσει 10 μέρες, 15, θα πάμε την Κυριακή να παίξουμε μπάλα και ο προπονητής δεν θα είναι στις κερκίδες. Ή βρίσκουν προπονητές μικρής διάρκειας, ή βρίσκουν καλούς προπονητές που όμως περίμενε. Ή όμως βρίσκουν καλούς προπονητές επειδή έχουν λεφτά. Αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω τώρα. Πολύ ωραία με έπιασες. Πολύ ωραίος. Από τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε να βρούμε στην ικανότητα, όταν ο Κούτης ζητάει 805.000 που δεν έχει προπονήσει ομάδα. Μην τρελαθούμε τώρα. Είναι ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει. Όχι, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, εάν έχουμε φτάσει στη λατινική, στην αγορά την Ισπανική ή την Αργεντινική ή την Βραζιλία, δεν ξέρω τι προπονητή ψάχνουμε να βρούμε. Ή Ολλανδό, δεν γνωρίζω. Με 550.000 δεν μπορούμε να βρούμε έναν παίκτη εφόσον άντρες δεν έφερε λεφτά. Έναν παίκτη, δηλαδή έναν προπονητή. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν προπονητή με 600.000 το χρόνο. Τα 600 είναι πολλά. Έχει πολλά και 500 δεν είναι πολλά. Τα 500 τι είναι, πολλά είναι, ναι. 500 χιλιάρικα. Εγώ δεν τα δίνω. Εσύ δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίρνεις, ας πούμε, πώς θα παίρνεις. Δεν τα δίνα για τον κούκκι τα 500 εγώ. Να χαρώ εγώ και εγώ αυτό λέω. Μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Συμφωνώ μαζί σου, Χρήστανθε. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά δεν νοείται όμως να ζητάει ο κούκκι τώρα 850 χιλιάρικα και να ασχολούμαστε με έναν προπονημένο άνθρωπο, ποδοσφαιριστή άξιο, που δεν έχει κάνει προπόνηση σε μεγάλη ομάδα. Μην τρελαθούμε τώρα. Έχει μια εβδομάδα, μιλάμε για τον Κούτι τώρα, τρελαθούμε. Καλά, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να φέρεις ένα προπονητή που θα έχει κάνει προπόνηση σε μεγάλη ομάδα, μην τρελαθούμε. Συγγνώμη, Νίκο. Άκουσε με λίγο. Είχαμε φέρει και ένα προπονητή, αν θυμάσαι, δεν ξέρω στη Β' ήμασταν. Γάμα. Ποιον. Ένα προπονητή ποδοσφαιριστή, το θυμάσαι. Ποιον. Εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του. Κάναμε. Τον έφερε ο Καλαϊτζίδης. Τον Σύνησα τον Πρασίνοβιτς. Καλά, τι συγκρίνεις τώρα. Γάμα Εθνική ήταν εκείνο ρε τώρα. Τι συγκρίνεις τώρα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Θα δει ο Κούτι τώρα με μια ομάδα όπως είναι όλοι αυτοί οι παίκτες. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Παρόλο που τα λεφτά εγώ δεν διαφωνώ, το να είσαι 5 χρόνια στην ΚΑΠΑ 19 της Ρεάλ και 2 χρόνια βοηθός στην Μπεσίκτας δεν είναι λίγο. Εντάξει, Χρήστανθε, συμφωνώ, δεν είναι λίγο. Για τον Άρη που θέλει, εγώ δεν τα δίνα. Για τον Άρη που θέλουμε δεν ξέρουμε. Μπορεί να έρθει εδώ και να κάνει παπάδες. Και μπορεί να έρθει ο καλύτερος προπονητής του κόσμου και να μην κάνει τίποτα. Μια να σου πω κάτι. Ο Πάοκ πήρε τον Στέφενς κάποια στιγμή. Όλοι λέγαμε η τεράστια προσωπικότητα, ο κορυφαίος προπονητής, ο ένας και μοναδικός κτλ. Τι έκανε, μια τρύπα στο νερό έκανε. Μια τρύπα στο νερό γιατί όμως ξέρεις. Γιατί το πρώτο πράγμα που είπε όταν ήρθε εδώ. Αν θυμάσαι καλά, ήταν για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τους παίκτες που διαθέτει. Δεν ξέρεις πώς θα γίνει. Θυμάσαι. Μετά οι παίκτες θα πήραν και στο κράνιο. Εντάξει, λογικό είναι. Όπως και ο Σάντος είχε πει για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, οι σαρδέλες με τα άλλα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σαρδέλες έχω. Παρεξηγήθηκαν κάτι οι ποδοσφαιριστές. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά κάποιοι προπονητές που τα λένε έχουν τη δύναμη και το λένε γιατί πιστεύουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Εμείς τι δεν πούμε. Εμείς θέλουμε ένα προπονητή που να μπορεί να είναι καλός προπονητής, εργατικός και να, όπως είπες πολύ σωστά, να έχει και την εκτίμηση των ποδοσφαιριστών και να έχει και δικαιοσύνη στα αποδυτήρια. Πράγμα διανόητο, δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό. Απόλυτα. Θα δούμε. Αλλά πες μου σε παρακαλώ, Χρήστανθε, και σταματάω. Αυτός το βιογραφικό του 51 χρονών που λέγανε ότι ήρθε στην Αλκμίνη, το πιο καλό βιογραφικό. 51 χρονών ήρθε στην Αλκμίνη. Ναι, στην Αλκμίνη ήρθαν ένα βιογραφικό, δεν θυμάμαι το όνομά του μόνο. Ναι. Ισπανός είναι. Τι είναι. Ισπανός. Ισπανός είναι. Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτός, και εσύ τον έγραψες και δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Ο Λόπες, λες. Αυτό μου γράφουν. 42 είναι αυτός. Όχι 42, για τον 51 έτους είναι. Ισπανός με ένα πολύ καλό βιογραφικό σε πολύ μεγάλες ομάδες. Έχει παίξει, είναι προπονητής σε μεγάλες ομάδες. Αλλά δεν ξέρω. Αυτός ο Λαμπαντία, πώς λέγεται. Ο Λαμπαντία. Ο Μπρούνο Λαμπαντία, βρε Αγλαέ. Δεν ξέρεις τον Μπρούνο Λαμπαντία. Παιδάκια ρε Χιώση, τι είναι αυτή ρε. Το Μπρούνο Λαμπαντία δεν ξέρει. Πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, δεν εξαιρετικά. Με τους Ρονάλντους και τους Μέση μόνο. Να είσαι καλά. Χρήστανθε. Τα λέμε, είπες πάλι. Ναι, τη νίκη την Κυριακή. Το χ το θεωρώ ήττα, να το ξέρεις. Πρέπει να δώσουν οι ποδοσφαιριστές το 110 δυνατοτήντο τους. Πρέπει να κερδίσουν. Τελείωσε. Συμφωνούμε. Και πρέπει να πάνε σε δούμε να φέρουν και θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να ξεκινήσει η ομάδα να δίνει. Τελειώσαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε να έχουμε αποτυχίες. Έτσι έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε μια τετράδα πολύ δύσκολη. Σωστά. Τα λέμε. Να είσαι πολλά φιλιά. Γεια. Yeah. Έχουμε άλλον. Ωραία. Καλά, τον Μπρούνο Λαμπαντία. Θα πάμε στο διάλειμμα.
Μαζί μας η δεύτερη ώρα είναι ο Γιαννόπουλος. Παίρνετε το φορτηγάκι σας, το δικό σας. Και το πηγαίνετε στο τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού. Να πάρουν αλλού. Το δικό μου. Κλέψτε ένα φορτηγάκι και πάτε στο Γιαννόπουλο για σέρβις. Εσύ κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Στο τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού τη Θεσσαλονίκη. Γιατί οπότε λέω τους χορηγούς, ρε Χρήστα, θα πατάς πάνω μου. Γιατί ο Γιαννόπουλος στηρίζει την εκπομπή. Ε, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Πολύ γίνεται εδώ. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το Σάββατο. Μπράβο, ναι. Έχουμε και χθεσινέ. Α, όχι, χθεσινέ έχουμε θέμα. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Θεσσαλονίκη Κατερίνη, στο κεντρικό φανάρι πόντου, στο Καλοχώρι βρίσκεται το Γιαννόπουλο. Πάτε το φορτηγό σα, το δικό σα, για να αλλάξετε σούστε, αερόφου, καμπορτσέρ, πέταλα, όλα στι καλύτερε τιμέ που σα προσφέρει ο Γιαννόπουλο. Τηλέφωνο 2310-751-933, ο 779 και πάμε μετά στο break. Ναι, ναι. Ο Τίγρη ακόμα δεν κατάφερε λύση συμβολέου του προπονητή του Καρντόζου. Και παζαρεύει για λιγότερο από 300.000 αποζημίωση. Ενώ η Ιβάν την 10η μέρα αποφάσισε για μπράνκο, λέει. Ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο πιο βιαστικοί σε αυτά τα θέματα. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν προποντή. Εντάξει. Φυσιολογικό είναι όμως. Φυσιολογικό είναι. Να σου πω, το θέλω μας, θα ήταν την επόμενη μέρα που έφυγε ο Παντελίδης, να είναι εδώ πέρα καινούριος προπονητής. Ναι. Δεν είναι όμως πάντα όλα τόσο εύκολα. Καλά, η υποχρέωσή τους βέβαια είναι να το κάνουν εύκολο. Ναι, πρόσε... Εδώ όμως υπάρχει δυνατότητα να έρθει ο προπονητής. Είναι μια απόφαση της διοίκησης αυτή τη στιγμή του Καρυπίδη να μην τον πάρει. Έχει συμφωνήσει ο Χαριστές με τον προπονητή. Ναι. Θέλει, προφανώς γι' αυτό λέω ότι εικάζει ότι κάτι περιμένει. Αυτός, παιδιά, είναι ο ιδιοκτήτης. Αυτός θα επομιστεί την ευθύνη της απόφασης αυτής. Ξέρει ότι έτσι κι αλλιώς την Κυριακή ο Τόλης θα κατευθύνει την ομάδα, ο Τόλης ο Τερζής. Ναι. Και σου λέει, θα την πάρω πιο προσεκτικά. Ή μπορεί κάτι να περιμένει, ρε παιδιά. Μπορεί να τον πήρε ο Ιέρο και να του είπε, περιμένω την Εθνική Ισπανίας μέχρι το Σάββατο. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Break. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα δύο εισιτήρια που κληρώνουμε για το Άρης Παναθηναϊκός Κυριακή 9:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ανοιχτές παραμένουν φυσικά και οι τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-2-87-3-8 για να συζητήσουμε παρέιτσα για κάνα τεταρτάκια ακόμα. Πού θα πάμε παρέα με το θέμα του προπονητή να συγκεντρώνει αρκετές και διαφορετικές γνώμες για το αν ο Άρης έχει αργήσει ή όχι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε αγώνα την Κυριακή. Αλήθεια είναι. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, να πάρουμε τον αγώνα με οποιονδήποτε προπονητή έχουμε στον πάγκο, στην κερκίδα ή στην τηλεόραση. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Το ποιον θα πάρουμε θα τον επιλέξουν αυτοί που τον πληρώνουν και αυτοί που έχουν την προωθημένη ευθύνη. Να ευχηθούμε να είναι ό,τι το καλύτερο και να εμπολιαστεί με τους παίκτες, την ομάδα και τον κόσμο και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Εγώ θα ήθελα λίγο να ρωτήσω για τον αγωνιστικό χώρο. Γινόταν κάποια έργα? Έχουμε κανένα νέο από αυτήν την δουλειά που έγινε στον αγωνιστικό χώρο? Θα το δούμε όλη την Κυριακή που θα πάμε στο γήπεδο. Αυτό που είχαμε δεν και το εμείς έχετε δει κι εσείς. Δεν έτυχε να πάμε στο Βικελίδης αυτές τις μέρες. Δεν φαντάζομαι ότι σίγουρα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από πριν. Ναι, ναι, τελειώσαν δηλαδή οι δουλειές. Αν δεν έχουν τελειώσει, τελειώνουν. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Υπήρξε μέρημνα πάντως από την ΠΑΕ για το συγκεκριμένο. Να κάνω ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα που κάπως... Ποδοσφαίρου ή μπάσκετ. Βέβαια, γιατί είχαμε... Στο μπάσκετ, άστο, ποδόσφαιρο, άστο, καλύτερο. Ναι. Άστο. Μη με πληγώνεις άλλο. Μοιάζει λίγο η ιστορία αυτή με τον Άρη. Βέβαια, στο μέγεθος αυτοί πήγαν να παίξουν μου τον μπάσκετ και εμείς παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, και οι δύο οι ομάδες αυτές έχουν παίκτες αξιόλογους, αλλά δεν είχαν έναν άνθρωπο να τους καθοδηγήσει. Και ναι, αυτό φαινόταν μέσα στο γήπεδο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δεν βγάζαμε μια επίθεση, δεν βγάζαμε μια άμυνα. Βλέπαμε άλλα παιχνίδια και στη δικιά μας την ομάδα δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Αυτό έγινε και στον Άρη και στην εθνική ομάδα. Άρα λοιπόν το να έχεις τους καλύτερους τρεις παίκτες της Ευρωλίγκας και τον καλύτερο παίκτη του NBA, είδατε ότι δεν λέει τίποτα. Ήταν πολύ πολύ καλοί παίκτες. Δεν ήμασταν όμως ομάδα. Κάτι ανάλογο νομίζω ότι συμβαίνει και στον Άρη μας.
Έχουμε πολύ καλούς παίκτες για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά κάποιος πρέπει να τους κάνει ομάδα. Δεν μπορεί να περιμένουμε, όπως και στην εθνική ομάδα, ένα γιουρούς εκεί, να τους τριπλάρει κάποιος όλους για να βάλουμε γκολ ή να βάλουμε ένα καλάθι. Δεν είναι έτσι το σύγχρονο μπάσκετ ή το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και αυτό θέλουμε, εάν θα έρθει με το καλό προπονητής, να είναι δουλευταράς, να εμπνεύσει τους παίκτες και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Δικιά μου γνώμη σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεις, δεν είναι τόσο λάθος η σύγκριση, είναι ότι το ρόστερ δεν γίνεται να ξεπερνάει ποτέ τις ικανότητες και την προοπτική του προπονητή. Αυτό που λες, εγώ θέλω να πω ότι μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά και σίγουρα έχεις δίκιο, αλλά θέλουμε να δούμε κάτι, να γίνει μια επίθεση, να ξεκινήσουμε από κάπου, να έχουμε έναν προορισμό, να είμαστε μια αμυντική ομάδα, εντάξει. Να προσπαθούμε να έχουμε το 0 και να βγάζουμε ένα γκολ με τα χίλια ζόρια, όπως κατηγορούσαν τότε το Σάντος. Είχε μια φιλοσοφία. Εμείς έχουμε. Δεν έχουμε. Συμφωνώ. Θέλω να την έχουμε από εδώ και πέρα. Όποιος κάνει είναι αυτός. Δηλαδή είχε ο Ατρόμητος τον προπονητή ο οποίος έφυγε, τον Αυστριακό, τον Κάναντι. Μπορεί στον Άρη να μην έπιανε. Ή στον Ολυμπιακό να μην έπιανε. Ο Άρης μέχρι στιγμής βασίζεται περισσότερο σε ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών του. Ναι, αυτό εμένα είναι αυτό κακό. Δεν είναι ομάδα. Αυτό είναι γειτονιά. Όπως μαζευόμασταν παλιά και λέγαμε θα έρθει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και να δείτε τι θα σας κάνει. Θα σας τριπλάρει όλους. Δύσκολα. Ναι, αυτό, ναι, εντάξει. Εντάξει, κάποιος άλλος Νίκος Παπαδόπουλος. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Δηλαδή αυτός ο προπονητής που εκεί ασχολήθηκε με νέους παίκτες και είχαν όρεξη για δουλειά, ναι, τους έκανε ομάδα. Μπορεί να μην ήταν της αξίας των παικτών του Άρη. Δηλαδή, εγώ θα ευχηθώ αυτό που θα έρθει να ταιριάξει και να μπολιαστεί με την ομάδα. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Επίσης. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σας. Μεθ' επόμενος φίλος, γεια σας. Ναι, μ' ακούτε? Καθαρότατα. Ωραία, ο Μάκης είμαι από Αθήνα, μέσα στο λεωφορείο. Έλα ρε Μάκη, τι ψυχή δεν έχει το λεωφορείο. Πολύ ησυχία ακούω. Πολύ ησυχία είναι γιατί είμαι σχολασμένος, δεν έχω κόσμο να μου πεις τα σκότια τώρα. Φεύγω να πάω με το μαθητάσιο. Εσύ τι πιστεύεις, άργησε ο Άρης ή δεν άργησε? Δεν άργησε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Σωστός. Δεν θέλουμε βιαστικές κινήσεις. Δώσε 50-100 χιλιάρικα και πάρε το τάδε απλά γιατί το πήραμε. Ναι. Και μετά από 10 μάτς, ωραία, δεν ήταν καλή επιλογή. Βιαστήκαμε, να. Ναι. Δηλαδή, λιγάκι, όταν θέλει μια ομάδα με έναν καλό κουματαδόρο, όπως αποδεικνύεται σιγά σιγά ο Καρυπίδης, θα κινήσει την προσπάθειά του απ' όλα. Νομίζω ότι πρέπει να το αφήσουμε λίγο χρόνο με όποιους συνεργάτες έχει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και θα αποδειχθεί την πορεία ότι εάν πάρει κάποιον όχι μέσα στις 10 μέρες αλλά στο μήνα πάνω και φτιάξει έργο, γιατί είναι όντως ένας καλός προπονητής, θα έρθει παίκτες και θα τους πειθαρχήσει με ωραίο τρόπο. Ναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μάλλον θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα παρά να πάρουμε έναν αρπακόλα. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η άποψή μου. Συμφωνώ. Είναι κρίμα, βέβαια. Συγγνώμη, πες. Συμφωνώ και εγώ πάνω κάτω, αυτό είναι. Εκεί είμαι. Αυτή είναι το σκεπτικό μου, ναι. Έχουμε γιατί χρόνια να παίρνουμε τον κάθε και είναι, φαντάζομαι τώρα, κάνεις το καφενείο Τώρα χαλάει λίγο γραμμή σου τώρα. Κάτι έκανες. Α, τώρα έφτιαξε. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Τώρα καμπάνα. Καμπάνε γιατί έβγαλε το χανιτσούρι, αλλά εντάξει, θα προσέξω λίγα, είναι άλλαξο μάλλον λίγο πιο κάτω κάπου εδώ. Μην με δει και κανένας τροχαίος. Σβήσε, πάρα τα αλάρμ και σβήσε. Έχεις δίκιο, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα νομίζω ότι είναι καλά. Έχουν το χώρο να περάσουν όλοι τους εκεί πέρα. Μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, ωραία, έζησα κιόλας για να έχουμε και ησυχία. Λοιπόν, κάτι ήθελα να γυρίσω πολύ λίγο πίσω στον χρόνο, μες τον Αύγουστο. Ναι. Γιατί μόλις είχα πάει διακοπές στη Σάμο, μετά από τρεις μέρες ήταν η Revanche de Molde. Και πραγματικά ήταν ό,τι πιο γλυκό πικρό έχουμε ζήσει, έτσι. Να περιμένεις το τρίτο γκολ, να έρχεται τελικά το τρίτο γκολ και
κάποια στιγμή με μια άτυχη στιγμή, τέλος πάντων, λίγο της άμυνας, αντεπίθεση κιόλας, να στενοχωριέσαι και να λες γιατί ρε παιδί μου, αφού αξίζαμε το κάτι παραπάνω. Ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο, αλλά έλεγα ότι και μεταξύ πλάκας, ας πούμε, και σοβαρού καστίου, έλεγα παιδιά, θα περάσουμε στον όμιλο και θα παίξουμε με το United. Ξέρετε ποιος είναι στον όμιλο του United τώρα? Παρτιζάν. Η Παρτιζάν, ακριβώς. Καλά, τα γκρουπ βέβαια δεν ήξερε πώς θα δημορφωθούν. Ναι, αν περνούσε, πιθανό να μην ήμασταν και εμείς. Αλλά δεν ήταν, είναι κάτι πιθανό. Ναι. Και το λέγαμε και εδώ πέρα. Είναι, πάντως είναι κρίμα. Του χρόνου, πιστεύω, του χρόνου ναι, με το καλό. Πιστεύω ότι έχουμε καλό υλικό και το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ ανανοώ, όπως όλοι μας άλλωστε, νίκη. Δεν σου λέω 3-0 ή ναι, κανένα τεράστια νίκη. Νίκη και με 1-0. Δεν με ενδιαφέρει. Οι 3 βαθμοί με νοιάζουν. Ωραίος. Αυτό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φιλιά πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Πάντα νίκη στον Άρη μας. Και ας ζήσουμε το καλύτερο, παιδιά. Γεια σου, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Για το θέμα του προπονητή που συζητάτε, μπορεί να θέσει ένα προπονητή που κάνει 2 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ναι, ή 800.000 και να μην σου κάτσει, να μην σου βγει, να μην ταιριάξει στην ομάδα. Και να φέρεις ένα προπονητή με 50 χιλιάρια και να δέσει με την ομάδα και να περπατήσει η ομάδα μέχρι εκεί που θέλει να πάει. Δεν είναι πάντα το σωστό ότι άμα φέρεις προπονητή θα ταιριάξεις στην ομάδα. Δείτε, επειδή ανέφερε ο προηγούμενος του στη United και είναι η ομάδα μου, δείτε η United μετά τον Σερ πώς προπονητές έχει αλλάξει και τι κάνει. Δεν μπορεί να στεριώσει κανένας. Μα και όχι μόνο United και πολλές άλλες ομάδες. Αυτό είναι... Πολλά μπορεί να σου κάτσουν ή να στραβώσουν για να ταιριάξει ένας προπονητής. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Είμαι ο Γιάννης, είμαι οδηγός ταξί. Έλα ρε τηλεφιλή. Επειδή ψάχνω ταξί και δεν βρίσκω, αν υπήρχε κανένας φίλος και συναργιανός που έχει κάτι υπόψη του, και άμα υπάρχει, ναι, αν έχει τίποτα υπόψη του, ας πάρει στο λίμπερο. Ωραία. Είχα πει και τον κύριο Ζαγόρα, είχα πάρει, αλλά ίσως στην εκπομπή βρεθεί κάποιος συναργιανός. Άμα ακούει κάποιος, βέβαια μπορεί να καλέσει εδώ πέρα και να βρούμε την άκρη. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Γιάννη, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Δεν έχει. Τι είναι αυτά, ρε. Τι γίνεται. Α, τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, Παναγιά μου και Χριστέ μου, δηλαδή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μπορείτε να στέλνετε για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας για τα 2 εισιτήρια του Άρης Παναθηναϊκός Κυριακή 9.30 στο Κλεάδης Βικελίδης FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Σε λίγο με τη βοήθεια του κύριου Κιός θα κάνουμε και την κλήρωση για να αναδείξουμε τους νικητές. Στο 495. Βασικά, ναι, πρώτο το μήνυμα. Επειδή τα μυαλά μας αρχίζουν και πονάνε λίγο, κλείστε ένα προπονητή το συντομότερο δυνατό. Πειραματισμούς τύπου Τερζή δεν χωράνε. Γκέγκε και συνεχίζει όσο κατοκλειωμένη. Τι γουνά στο κεφάλι, ρε Χρήστο. Όσο κατοκλειωμένη. Κοίτα, κλειωμένη, μην χάσει αύριο τη συναυλία στη ΔΕΘ. Τι συναυλία έχει αύριο η ΔΕΘ? Τον Τουρβά. Μάλιστα. Και άσε τον Άρη γιατί τσαπουνά συνέχεια μπιπ. Παιδιά, δεν είπε κανένας ότι ο Άρης θα πάει με τον Τόλι τον Τερζή μέχρι το τέλος του σεζόν. Με τον Καρυπίδη μπορεί να κερδίσει ο Τερζής 3-0 τον Παναθηναϊκό και να πει ο Καρυπίδης Δευτέρα θα πάμε τον Τερζή μέχρι το τέλος. Γιατί είναι ο Καρυπίδης. Γιατί είναι απρόβλεπτος. Για να το πάω στο extreme σενάριο. Αλλά μην υποτιμάτε τον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή ο Μουρίνιο να έρθει, το πάω το χοντρένο, αλλά οκ, okay, ξέρει την ομάδα καλύτερα. Και την ξέρει από πέρυσι. Ο Τόλης ο Τερζής. Και πιστέψτε με, προτιμάει να είναι βοηθός προπονητή παρά να είναι πρώτος. Απλά αυτή τη στιγμή είναι άτομο το οποίο χαίρεται της εμπιστοσύνης του Θόδωρου Καρυπίδη και του Άγγελου Χαριστέα. Και αυτό νομίζω ότι βοήθησε στο να
πάρουν παραπάνω χρόνο όσον αφορά το θέμα του προπονητή και να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Και ο Τερζής θα κρυθεί την Κυριακή, και ο Καρυπίδης θα κρυθεί την Κυριακή, και ο Χαριστές θα κρυθεί την Κυριακή το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του μάτς. Αλλά ας πούμε ο φίλος ο 495, που αργιανός είναι, εγώ το καταλαβαίνω, θέλει να δει ένα προπονητή. Οκ. Okay. Αλλά αυτοί που ξέρουν και αυτοί που πληρώνουν, βασικά πρώτα αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που ξέρουν, είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα γίνει. Και θα κρυθούν για αυτό. Και μην είμαστε αρνητικά προκαταλημμένοι απέναντι στον οποιονδήποτε. Αυτή τη στιγμή. Με αφορμή το μήνυμα του 45 και τη γενικότερη κουβέντα φυσικά που κάνουμε στην σημερινή εκπομπή. Μπαλόμπας! Θα με φτιάξεις εσύ? Περίμενε αδελφέ μου, δώσε χάλι και έρχομαι. Ένα νούμερο θα δώσει ο Χρήστος ο Κιώσης. Όχι, ένα θα δώσεις εσύ. Αδελφέ μου, προηγείται εδώ πέρα η εμπειρία και η ωριμότητα. Εντάξει, ένα νούμερο θα δώσει ο Χρήστος ο Κιώσης και ένα νούμερο θα δώσει ο Δημήτρης ο Μπαλόμπας. Λοιπόν, θέλω από το 1 μέχρι το 20. Χρήστος ο Κιώσης, ακούω εσένα πρώτα. Το 12. Δημήτρη Μπαλόμπα. Το 18. Το 18 του Νίκο Μαρτίνες. Για δώσε χάλι να βρω τους νικητές. Οι νικητές των δύο εισιτηρίων του Άρης Παναθηναϊκός. Κυρία και 9,5 ώρες στο Βικελίδη, θα έχω και αυτά. Μέρι Μαγκλή. Βγάζει και γυναίκη σε κουμπί Μπαλόμπα. Να ξέρεις. Ο Παπαδόπουλος έχει δυναμικό κοινό. Λοιπόν, Μέρι Μαγκλή είναι η μία κυρία η οποία κερδίζει το εισιτήριο. Και Γιάννης Ορφανίδης, ο δεύτερος που κερδίζει το εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο για το ντέρμπι της Κυριακής. Θα ενημερωθείτε αύριο από την Μαριλίζ για το πώς και το τι όσον αφορά την παραλαβή των εισιτήριων σας. Ευχαριστώ τον Χρήστο Κιώση που ήταν και αυτός μαζί μας σήμερα. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά.